Τα οικολογικά κέντρα Ευθυμιάδης έχουν πίσω τους μια ιστορία που ως εταιρεία ξεπερνά τα 120 χρόνια. Η εταιρεία ιδρύθηκε από τον προπάπου μου Ζήνον Ευθυμιάδη, η οποία ασχολείται με το γενικό εμπόριο. Στην πορεία ο παππούς Ιωάννης Ευθυμιάδης έφερε το πρώτο ακουστικό στην Κύπρο και άνοιξε το πρώτο οικολογικό κέντρο το 1945. Όταν ανάλαβε ο πατέρας μας Ζήνον Ευθυμιάδης, αφού δοκίμασε όλες τις μάρκες ακουστικών, αποφάσισε να επικεντρωθεί στις δύο ανώτερες και τεχνολογικά πιο εξελιγμένες κατασκευάστριες εταιρείες, που μέχρι σήμερα εξακολουθούν να είναι και οι πρωτοπόρες, τη Φόνακ Ελβετίας και την Όντικον Δανίας. Τα κέντρα μας προσφέρουν σύγχρονες και εξειδικευμένες ακουλογικές υπηρεσίες για παιδιά και ενήλικες, καθώς επίσης και των πιο εξελιγμένων ακουλογικών εξοπλισμών και εργαστήρια για συναρμολόγηση, κατασκευή και επιδιόρθωση κάθε είδους ακουστικών. Το 2015 δημιουργήσαμε το πρώτο παιδοακουλογικό κέντρο στην Κύπρο, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες αξιολόγησης, διάγνωσης και εφαρμογής λύσεων σε βρέφη και παιδιά. Έχουμε εξαπλωθεί πανκύπρια με νέα κέντρα σε όλες τις πόλεις, Λευκοσία, Λάρνακα, Λεμεσό, Πάφο, Παραλίμνη, καθώς και στον Αστρομερίτη. Με αυτόν τον τρόπο ερχόμαστε ακόμα πιο κοντά σε όσους μας χρειάζονται για πιο άμεση και πλήρη εξυπηρέτηση. Η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Η ανταπόκριση δηλαδή του παππού μας να εισάγει το πρώτο ακουστικό στο νησί για να βοηθήσει φιλικών του πρόσωπο ήταν η στιγμή που σημάδεψε το ακουλογικό μέλλον της Κύπρου. Είμαστε περήφανοι και ταπεινοί γι' αυτό. Η ταπεινότητα κυρίως γιατί είναι μεγάλο το βάρος της ευθύνης να αναλαμβάνεις μια εταιρεία τόσο χρόνο και χρειάζεται θάρρος για να μπορέσεις να ανταποκριθείς και να κρατήσεις τα γερά θεμέλια που σου έχτισαν σαν κληρονομιά. Σήμερα, στο τιμόνι της εταιρείας, είμαστε εμείς, η τέταρτη γενιά, που εξακολουθούμε να εξελισσόμαστε και να εδραιωνόμαστε σε όλο το νησί. Αυτό δεν ήταν κάτι που καταφέραμε μόνοι μας σαν εταιρεία, αλλά με την υποστήριξη και τη φωνή των πελατών μας, που τους ακούσαμε για να εξελιχτούμε, επενδύοντας και επεκτείνοντας το όνομα Ευθυμιάδης σε περισσότερα σημεία της Κύπρου, πάντα με τους καλύτερους συνεργάτες εντός και εκτός Κύπρου. Με την πανδημία του κορονοϊού, η συνέχεια δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων έγινε πιο δύσκολη και έφερε μεγάλες προκλήσεις. Σε αυτήν την πρόκληση, ένα παράπλευρο αλλά πολύ σημαντικό θέμα που ανέδειξε η πανδημία είναι η αξία της τεχνολογίας. Κάθε δυσκολία έρχεται με ευκαιρίες, νοουμένου μια επιχείρηση να μπορεί να κρατηθεί στη ζωή και να μειώσει τη ζημιά που μπορεί να δεχτεί. Είναι σημαντικό κάθε επιχείρηση να εκμεταλλευτεί παραγωγικά το χρόνο που αφήνει η έλλειψη της ζήτησης. Κάτι πολύ σημαντικό είναι να διατηρήσει την επαφή με τους πελάτες της, να συνεχίσει να επικοινωνεί μαζί τους μέσω διαδικτύου και άλλων μέσων, να μειώσει τα κόστη της συνετά και να διαμορφώσει τις εργασίες της για να προσπαθήσει να αυξήσει σύντομα την παραγωγικότητα. Θεωρούμε εξαιρετική σημασία στην καινοτομία, δηλαδή την αξιοποίηση των πιο σύγχρονων τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα των ακουστικών λύσεων και όλων των μέσων τεχνολογίας. Μέσω της εφαρμογής των πιο τελευταίων λύσεων πετυχαίνουμε τα μέγιστα ακουστικά αποτελέσματα για ικανοποίηση των ακουστικών αναγκών. Με την εξέλιξη της ψηφιακής τεχνολογίας, ασύρματη επικοινωνία με τηλέφωνο, τηλεόραση, Bluetooth, ίντερνετ, επαναφορτιζόμενες συσκευές, οι υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη των υπηρεσιών μας. Σημαντικός παράγοντας της ταχείας ανάπτυξης μας και στο ότι είμαστε πρωτοπόροι οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις υπηρεσίες που προσφέρει η Cita Business και την στήριξη που παρέχει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Με 10% του ενήλικου και παιδικού πληθυσμού παγκοσμίως να επηρεάζεται από κάποιο βαθμό μόνιμης βαρικοίας, το έργο μας είναι απαραίτητο, διαχρονικό και άμεσο. Με τη γερή βάση του παρελθόντος, την εξελισσόμενη ατμόσφαιρα του σήμερα, προχωρούμε με σταθερά και δυνατά βήματα στο λαμπρότερο μέλλον. Με τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, οι ανάγκες των συνανθρώπων μας με βαρικοία συνεχώς αλλάζουν και αυξάνονται. Το ίδιο και η εταιρεία μας, που συνεχώς διαμορφώνεται, αλλάζει, εξελίσσεται.